τώρα. Να πω τώρα ότι το Αρχαίο Θέατρο είναι το στολή της πόλης και ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει με προσεκτικό τρόπο να ολοκληρώνουμε τις μελέτες και επιταχύνουμε πια την υλοποίηση του έργου. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και η κυβέρνηση προγραμματίζει επιπλέον χρηματοδότηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα την έναρξη υλοποίησης των δύο φάσεων του θεάτρου, που είναι το κύλο, τα αναλύματα και η σκηνή. Με ορίζοντα εντός τριετίας να μπορεί πλέον το θέατρο να αποδοθεί στο κοινό και στους πολίτες της Λάρισας. Τα 3 χρόνια τα προφταίμε. Παραπάνω δεν είναι. Θα μας ξαναπείτε λίγο την αρχή που δεν μπορέσαμε να έχουμε. Η αρχή ήταν ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τη δίθεν μεταβίβαση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου που έχουν σχέση με την πολιτική κληρονομιά στην ΕΤΑΔ. Όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, δεν υπάρχει καμία μεταβίβαση, καμία παραχώρηση της διαχείρισης. Ο νόμος και οι υπουργικές αποφάσεις είναι σαφή. Τα κίνητα πολιτικής κληρονομιάς εξαιρούνται και από τη μεταβίβαση και από τη διαχείριση. Βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία συγκεντρώνονται δεδομένα από ολόκληρη την Ελλάδα για να ενημερωθούν οι βάσεις δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι η εξαίρεση που υπάρχει στο νόμο και στην υπουργική απόφαση με ένα γενικό χαρακτήρα θα γίνει και ονομαστική αυτή η εξαίρεση και θα κοινοποιηθεί δημόσια.